Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη σειρά Εκκλησία και Κόσμος είναι η εκπομπή Ύμνης και Οδές με τον Κώστα Παπά. Στον ήχο Δημήτρης Ελένης. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη. Κοντά μας και απόψε, όπως κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα, ο πατέρας Ανανίας Κουστέλης. Μαζί του θα μιλήσουμε απόψε για την έννοια του χώρου στην υμνολογία της Εκκλησίας και στη ζωή της Εκκλησίας γενικότερα. Πατέρα Ανανία, να σας καλωσορίσουμε και απόψε. Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα και να είστε καλά. Καλησπέρα και στους σεβαστούς και αγαπητούς ακροατάς μας από όπου και μας ακούν. Η έννοια του χώρου λοιπόν στη ζωή της Εκκλησίας. Πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε? Μάλιστα. Στην προηγούμενη συνάντησή μας μιλήσαμε για την έννοια του χρόνου στην ημνολογία της Εκκλησίας και αναφερθήκαμε στις ιερές ακολουθίες που είναι 7. Αρχίζουμε από τον Εσπερινό που είναι η αρχή του 24ωρου κατά της Ιουδαίους και κατά τη γέννηση, το απόδειπο, το μεσονυκτικό, ο όρθρος και η πρώτη ώρα συναπτώμενη, η τρίτη, η έκτη και η ενάτη ώρα. Εξηγήσαμε εκεί τι είναι το καθένα. Και αυτό ήταν το πότε προσευχόμεθα και υμνολογούμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πού, για το χώρο, τον τόπο. Δηλαδή με μία λέξη όλα είναι το χωρόχρονο. Ο άνθρωπος πάντοτε προσεύχεται και αναφέρεται στο Δημιουργό του. Η πίστη στην ύπαρξη του Θεού είναι δομικό στοιχείο της προσωπικότητας του ανθρώπου. Είμαστε ένθεοι εκκατασκευής. Και θα μου πείτε, πρέπει να μας κατανάγει πιστή? Όχι. Μας εξυπηρετεί το αυτεξούσιο που έχει ο καθένας. Να διαλέξουμε. Να γίνουμε πιστοί ή άπιστοι. Πολύ σημαντικό αυτό. Και πολύ συγκινητικό, το λέω σε κάποιον χθες. Το είχα σκεφτεί, πάτερ μου. Αυτό μας διευκολύνει. Ασφαλώς μας διευκολύνει. Ο Θεός δεν θα επέβαλε με το ζώο τίποτα στον άνθρωπο. Αυτό έφτιαξε αυτεξούσιο, ελεύθερο. Ένα στοιχείο του κατοικών είναι η ελευθερία του ανθρώπου. Το αυτεξούσιο. Και το άλλο είναι η ψυχή του, η ελεύθερη ψυχή του. Έτσι. Και θέλει πάντοτε ο άνθρωπος να αναφέρεται στον άλλον, στο δημιουργό του, στον αδελφό του, στα πλάσματα. Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι όν εν διαλόγου και όν εν αναφορά. Μιλάει και αναφέρεται. Δεν είναι απόλυτος, λυμένος από κέντρο αναφοράς. Απόλυτος είναι μόνο ο Θεός, ο οποίος είναι ο ίδιος κέντρο. Και όπως λέει η φιλοσοφία, ο Θεός είναι ανέτιος αιτία του εαυτού του. Δεν τον έφτιαξε κανένας, είναι δημιουργός. Εμείς είμαστε κτίσματα, είμαστε δημιουργήματα. Έχουμε αρχή και πρέπει να αναφερόμαστε στην αρχή μας. Εν αρχή επίησε ο Θεός των ουρανών και την γη, αρχίζει η Αγία Γραφή στην Παλαιά Διαθήκη. Και εν αρχή είναι ο Λόγος, αρχίζει το Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Οπότε έχουμε εμείς αρχή, είμαστε κτίσματα, είμαστε δημιουργήματα. Και αναφερόμαστε στην αρχή μας, στο Θεό μας. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χωρίς να αναφέρεται στην αρχή του, στο Θεό του. Και οι αρχαίοι, επειδή δεν είχαν τον αληθινό Θεό, κατεσκεύασαν Θεούς. Κατεσκεύασαν Θεούς. Γιατί? Όχι από φόβο που λένε κάποιοι φιλόσοφοι, αλλά τους είχαν τόση ανάγκη που δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς παρά να φτιάξουν Θεούς. Και όταν ήρθε λοιπόν ο αληθινός Θεός και αποκαλύφθηκε, όλα τα άλλα ήταν λύθη και πλάνη, έρχεται ο Χριστός και έρει αυτή την λύθη και το γεγονός αυτό της άρσεως, της λύθης, λέγεται αλήθεια. Και όταν ρώτησε η Σαμαρίτιδα το Χριστό στο φρέαρ του Ιακώβ, πού πρέπει να προσευχόμεθα, στο ναό του Σολομώντος ή στο όρος Γαριζίν που προσεύχονται οι Σαμαρίτιδες?
και της λέει ο Χριστός, πίστεψε η γυναίκα, πως έρχεται ώρα που θα λατρεύουμε το Θεό παντού, εν πνεύματι και αληθεία. Εν πνεύματι, με το πνεύμα μας και αληθεία, αληθινά, χωρίς υποκρισίες και χωρίς βατολογήματα. Και αυτά. Ή όπως λένε κάποιοι άλλοι, με το Άγιο Πνεύμα και με το Χριστό. Το Άγιο Πνεύμα ο Παράκλητος, ο Υιός της Τριάδος και ο σαρκωθής λόγος, ο άλλος της Τριάδος, είναι κατά κάποιο τρόπο τα χέρια του Θεού που διακονούν στον κόσμο. Γι' αυτό λέει στην Παλαιά Θήκη, «Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με». Έτσι. Άπλωσε το ένα χέρι και μας απολύτρωσε τον ένα Παράκλητο. Και όταν ανέβηκε ο ένας στον ουρανό σαρκοφόρος, θεάνθρωπος, έστειλε τον άλλον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αληθείας. Και η έλευση αυτή δεν είναι το απλή, γιατί παντοχοπαρόντα ο Παράκλητος, όπως είναι όλη Τριάς, η Αγία Τριάς. Αλλά έχουμε ουσιώδη επίσκεψη. Πώς είναι αυτό, δεν το ξέρουμε. Γιατί ξέρουμε για τη σάρκωση του Χριστού πώς έγινε. Προσκυνούμε με πίστη το μυστήριο. Έτσι λοιπόν έχουμε και χώρο και τόπο και μέρος προσευχόμαστε. Και αφού ο Χριστός έλυσε πια αυτό το ζήτημα της εντοπιότητας και της αποκλειστικότητας τόπων λατρείας, τότε κάθε τόπος είναι ακριβώς και χώρος λατρείας του Θεού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο. Εν παντή τόπο σε κάθε τόπο. Οπουδήποτε. Και η χτίση τότε όλη το σύμπαν την ναός. Γι' αυτό φτιάχνουμε ναούς. Τι συμβολίζει δυναή. Προσπαθούμε να το πετυχαίνουμε. Το σύμπαν. Μια εκκλησία είναι το σύμπαν. Και στο σύμπαν τι γίνεται, όλα προσεύχονται. Και η γης και ο ουρανός και τα άστρα, που λέγεται το ποιηματάκι που πηγαίναμε στο σχολείο, προσεύχονται. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπου να σταθείς, όπου να βρεθείς, μιλάς στο Θεό. Κάποτε ένας διαβάτης πήγαινε σε άγνωστο μέρος. Έχασε το δρόμο. Και βγήκε κάπου και τη στιγμή εκείνη νύχτωσε. Και χωρίς φεγγάρι, πώς λέει νύχτωσε χωρίς φεγγάρι. Τι να κάνει τότε. Πάει κάτω από ένα βράχο που ήταν εκεί, κάνει το σταυρό του, την προσευχή του και λέει «Θεέ μου, εσύ που είσαι πανταχού παρών, φύλαξε με να περάσει απόψε και αύριο δείξε μου το δρόμο». Και κοιμήθηκε, το λέγει ο ίδιος μετά, σαν πουλάκι. Κοιμήθηκα σε μια αγκαλιά, κοιμήθηκα σε μια ασφάλεια. Βρέθηκα στον ύπνο στο καλύτερο μέρος και αισθάνθηκα ότι ήμουν ευτυχής. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Έτσι, εν παντή τόπο. Και όταν θέλω να ξορίσω τα όπιντα έφερα τον Άγιο Βασίλειο, απήντησε στο μόδες του, πού θα με στείλεις, του λέει. Όπου και αν με στείλεις είναι το σπίτι του πατέρα μου. Γιατί ο χριστιανός, ο πιστός, αισθάνεται την κτήση ως δώρο του πατέρα του και ως σπίτι του πατέρα του. Είναι πανταχού παρόν και τα πάντα πληρώνει ο Θεός. Ότι όπου και να καθίσεις δεν είσαι υπαρξιακά μόνος. Τυπικά μπορεί. Υπαρξιακά όχι. Και άμα έχεις πίστη αμέσως. Αν είσαι το κουμπάκι, πατάς και φωνάζεις και γεμίζει ο τόπος εκεί. Θα πεις δεν είναι και φρύνο ο Θεός. Είναι. Δεν τον αισθάνεσαι εσύ. Με την πίστη τον αισθάνεσαι. Έχεις διάλογο, κάνεις κουβέντα. Μπαίνεις σε μήκος κύματος. Έτσι. Προσεύχεται λοιπόν ο άνθρωπος. Και ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, στην επιτόπιση του ομιλία, τι μας είπε, για διαβάσει με το κομματάκι που φέρατε. Ναι. Έτσι. Σύ δε όταν προσεύχει, εισέλθε εις το ταμείο σου και κλείσε την θύραν σου, πρόσεξε το πατρί σου, το εν το κρυπτό. Και ο πατήρ σου, ο βλέπον εν το κρυπτό, αποδόσεση. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Είναι κουβέντα του Χριστού. Όταν προσεύχεσαι να πηγαίνεις στο ιδιαίτερο δωμάτιό σου. Να κατεβαίνεις στην τρίσβαθη ψυχή σου. Έτσι. Στο Άγιο Βήμα της. Και εκεί να είσαι μόνος προς μόνον. Και ενώπιος ενωπίου με το Θεό. Είναι το καλύτερο.
Γιατί καμιά φορά, όταν είναι κι άλλοι μπροστά κλπ, ξεφεύγουμε. Παθαίνουμε την νόσο που ονομάζεται ανθρωπαρέσκεια ή κόστος. Έτσι. Ξεφεύγουμε. Ήταν μια φορά ένα ασκητής, λέμε και κάνα παραδειγματάκι, ο οποίος έκανε πολλές μετάνοιες, μέχρι χίλιες. Ο ηγούμενος του λέει, κάνε 100-200 όσο προβλέπει ο κανόνας ο μοναχικός. Εκείνος έκανε εκεί πέρα. Και απορούσε και ο ίδιος που έβρισκε τη δύναμη. Δεν είναι εύκολο. Μετάνοιες μεγάλες, να πέφτει από πάνω κάτω. Όχι προς κινήματα απλά. Λοιπόν, αυτό έλεγε ο Γιώργος Προφύρης, είναι και η καλύτερη γυμναστική ξεκλειδώνες. Ποιος μπορεί να το κάνει. Λοιπόν, έκανε ευχαρίστως. Ήρθε κάποια στιγμή και δεν μπορούσε να κάνει παρά ελάχιστος. Το λέει στον ηγούμενο. Του λέει, εγώ να σε ρωτήσω κάτι, πάτερ, μάλιστα. Το κελάκι ήταν κοντά εκεί στον ξενώνα των προσκυνητών. Πότε έκανες πολλές μετάνοιες? Όταν ο ξενώνας ήταν γεμάτος ανθρώπους. Και ακούγαν οι άνθρωποι το καλό εις προσεύχεται και δώσαν να προσεύχεται η ανθρωπαρέσκεια. Όταν δεν είχε και λοιπά, πέρα στο καλοκαιράκι και λοιπά και λοιπά, τότε δεν μπορούσε να κάνει ούτε τις προβλεπόμενες. Γι' αυτό ο Χριστός μας λέει, κατεβάτε στο κελάκι σας, στο ταμείο, στον ιδιαίτερο χώρο σας, ο καθένας, στον υπαρκτικό σας χώρο και προσευχηθείτε μόνο με το Θεό. Μας απαλλάσσει από όλα, γιατί η ανθρωπαρέσκεια είναι μεγάλο κακό. Όπως και το κόστος που λέμε σήμερα, είναι μεγάλο κακό που μας επηρεάζει. Έτσι. Και στο σπίτι, και παλιά και σήμερα, υπάρχει και το εικονοστάσιο, υπάρχει και ο ιδιαίτερος τόπος και χώρος προσευχής και έχει ονομαστεί ακριβώς αυτός ο χώρος με μια ευρεία έννοια κατοίκον εκκλησία, η εκκλησία του σπιτιού, η εκκλησία στο σπίτι. Από εκεί ξεκίνησε η εκκλησία, το μαζί, γιατί καλό το πούμε και την άλλη φορά, καλό κάποιον ή κάποιους να βγουν έξω. Και όταν πηγαίνουμε λοιπόν στο προσευχητάριο, βγαίνουν όλοι έξω από τα δωματιά μας, από που είμαστε, από το κρεβάτι μας, έτσι. Και όταν πάμε και στην εκκλησία, στο ναό, πάλι βγαίνουμε έξω. Πάμε να συναντήσουμε τον Χριστό. Γι' αυτό και το Μέγα Πάσχα, όταν βγαίνουμε έξω, με τα εξαπτέρυγα και την εικόνα της Αναστάσεως, πάμε να συναντήσουμε ποιον? Τον Χριστό που έρχεται ως νυμφίος από το μνήμα. Και προσευχόμεθα λαμπαδιφόροι, έτσι. Πάμε να βρούμε τον Χριστό. Μπορούμε λοιπόν να προσευχόμεθα πρωτίστως στο ταμείο μας, στο Άγιο Βήμα της Ψυχής, και να προσευχόμεθα στο ταμείο μας και ακόμη και όταν βρισκόμαστε και με πολλούς και σε πολυσύχναστο χώρο και στην εργασία μας και στη φυλακή και στο κρεβάτι και στο δρόμο και στον αέρα και στη θάλασσα, παντού μπορούμε. Μυστικά, σιγανά και ταπεινά, που λέει και το τραγουδάκι των Δεκανήσων. Και τότε γίνεται δουλειά. Αναφέρει Παλαιά Διαθήκη την περίπτωση του Μωυσέως, ο οποίος προσήφιετο στο Θεό σιωπηλά, στο Άγιο Βήμα της Ψυχής του, στο ταμείο του. Και τι του λέει ο Θεός? Τι βοάς πρόσμε, τι φωνάζει σε μένα? Δεν φωνάζω. Προσεύχεσαι, του λέει, με τόση δύναμη, που αυτό γίνεται κραυγή. Και ας μην ακούγεται τίποτα. Η ποιότητα. Είναι σαν το κόκκο του συνάπαση που έχει τέτοια δύναμη που να δημιουργήσει φυτό που να φτάσει να γίνει δέντρο και να πηγαίνει πάνω τα πουλιά να κεραδούν στα κλαδιά του, που λέει το Ευαγγέλιο. Είναι η ποιότητα. Έτσι. Και είναι επικοινωνία. Προσευχή. Σπάζουμε το φράγμα της μοναξιάς και επικοινωνούμε με τον παντοδύναμο. Με την παντοδύναμη αγάπη μας. Με τον Χριστό, την Παναγία, τους Αγίους. Φεύγει η μοναξιά πια. Και η ευχή, κατά τα αρχαία γραμματεία, είναι όπλο. Εύχος και παντευχή είναι πανοπλία. Οπότε τι είναι η προσευχή? Όπλο. Όπλο, δύναμη παίρνουμε δια της προσευχής. Προσευχή είναι μέγα δώρο, είναι μέγα προσόν και μπορεί να φέρει τα άνω κάτω. Όταν ο Θεός κατέβηκε με την κλίμακα και μίλησε, πάλεψε με τον Ιακώβ, στο τέλος τον ανήκησε το Θεό
ο Ιακώβ με την προσευχή του. Και θέλει ο Θεός να νικέται από εμάς και πολλές φορές αλλάζει και θέλημα έρεκα της δικής μας ισχυράς και εντόνου και εμπόνου προσευχής. Έτσι λοιπόν το ταμείο είναι μεγάλη φιλοσοφία και τοπικά και τροπικά. Και να μην πάβουμε να προσευχόμεθα όπως και αν είμαστε, όπου και αν είμαστε. Είχαμε πει την άλλη φορά τι έλεγε ένας ποιητής ξένος, Γάλλος, ας μην πω μόνο μου. Λοιπόν, ότι όποιος προσεύχεται το βράδυ στο σπίτι του βάζει φύλακες αγγέλους έξω από αυτό. Έξω από αυτό. Ο Απόστολος Παύλος παρακαλούσε στις Θεσσαλονικείς και τους έλεγε να προσεύχονται για αυτόν. Και τους συνεργάτες, αδελφοί, προσεύχεστε περί ημών, στο δεύτερο κεφάλαιο Α, Θεσσαλονικείς. Προσεύχεστε περί ημών. Είμαστε ακριβώς οι άνθρωποι, ο καθένας και όλοι, μια εκκλησιά, ένας ναός. Το λέει ο Απόστολος Παύλος, το λέει ο Ισαΐας. Είμαστε ναός Θεού και μέσα μας κατοικεί το Πνεύμα του Θεού. Είμαστε μια εκκλησιά. Και όταν κανείς κάνει κακό σε έναν άνθρωπο, είναι σαν να γκρεμίζει μια εκκλησιά. Λέγανε παλιά, όταν κάνει κανείς κακό σε ένα ζευγάρι και το χωρίζει, γκρεμίζει μια εκκλησιά. Έτσι λοιπόν. Το σπίτι είναι η βάση και η αφετηρία και το ταμείο με τις δύο έννοιες που προείπαμε είναι η βάση και η αφετηρία για να ακούγονται οι ύμνοι του Θεού και δι' αυτόν να προσευχόμεθα. Μπορούμε όμως, και εδώ να βάλουμε μια άλλη τελεία να ακούσουμε κάτι, μπορούμε όμως και να προσευχόμεθα και με δικά μας λόγια. Και όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης Κρουστάρης, να κάνουμε επαφή πρώτα με τον Θεό με δικά μας λόγια, να πούμε τα βασανά μας και μετά να μπούμε στους ύμνους της Εκκλησίας. Ταιριάζει καλύτερα. Στη σειρά Εκκλησία και Κόσμος είναι η εποπή Ύμνης και Οδές. Απόψε συνομιλούμε και απόψε όπως κάθε Δευτέρα με τον πατέρα Ανανία Κουστέλη για την έννοια του χώρου στη ζωή της Εκκλησίας. Και ήθελα τώρα να σας ρωτήσω. Έχω στο μυαλό μου τη λέξη συγχώρεση, τη χρησιμοποιούμε πολύ συχνά. Η ετυμολογία μιλάει για το πώς μπορούμε να χωρέσουμε με κάποιον άλλον μέσα σε ένα χώρο. Συγχωρώ. Μάλιστα. Έχει επικρατήσει βεβαίως, όταν λέμε συγχώρεσέ με, να ζητάμε την φιλευσπλαχνία του άλλου. Μάλιστα. Για ένα ατόπιμα. Θέλετε να μας μιλήσει για τη συγχώρεση και το χώρο. Μάλιστα. Ο Κύριος, όταν φύγαμε από τη χάρη του και επισκέψα το ημάς εξύψους, μας μάζεψε, ήρθε να μας μαζέψει κοντά του. Και έκαμε το χώρο που ονομάζεται Εκκλησία. Όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι ανάμεσά του. Είναι ο χώρος του Χριστού. Και όταν κανείς είναι μαζί με τον Χριστό στο χώρο του, τότε συμβαίνει και το γεγονός της συγχώρησης, με την έννοια ότι είμαστε μαζί στον ίδιο χώρο. Αυτό είναι εξωτερικό. Έχει και κάτι άλλο, παραπέμπει στο πιο βαθύ άλλο, που είναι ακριβώς να έχουμε την ίδια πίστη, τα ίδια φρονήματα και τον ίδιο πνευματικό αγώνα κοντά στο Χριστό και μέσα στη χάρη του. Συμβαίνει όμως πολλές φορές να βγάλουμε τον άλλον από την ψυχή μας και από τη ζωή μας και από το χώρο αυτόν που ορίζει ο Χριστός, χώρο της Εκκλησίας, με την τοπική και τροπική σημασία και μεταφορική. Και τότε δημιουργείται πρόβλημα και ο Κύριος μας ορίζει να βρούμε τον αδελφό και να τον χωρέσουμε μέσα μας και να επιστρέψει και στο χώρο της Εκκλησίας. Και όπως λέει ένας σοφός των καιρών μας, αμαρτάνουμε μόνοι μας και συγχωρούμεθα όλοι μαζί στην Εκκλησία. Το συγχωρούμεθα και συγχωρούμε το ίδιο, στον ίδιο χώρο, όλοι μαζί.
Γι' αυτό στην αρχαία εκκλησία δεν είχαν το μυστήριο της εξομολογής όπως είναι σήμερα. Στη σύναξη της λειτουργίας και πριν μεταλάβουν, εξομολογούνται δημοσία. Δημοσία. Έτσι. Και συνεχωρούνται. Και ο επίσκοπος διάβαζε τη συγχωρητική ευχή και κοινωνούσε. Αυτό είναι ακριβώς. Και όταν λέει ο άλλος συγχώρεσέ με, έχει και την έννοια ότι βάλουμε πάλι μέσα σου. Βάλουμε πάλι, πρόσθεσέ με στους αγαπημένους. Έχε με μέσα σου. Για τους ανθρώπους τους έχουμε μέσα μας. Και αν δεν με αντέχεις, προσπάθησε να με βαστάξεις. Λέει στο γεροντικό, πείσον αγάπη και βάστασόν με. Κάνε αγάπη και βάσταξέ με. Δεν είναι εύκολο. Ήταν δύο ασκητές μια φορά και ο ένας κάτι είπε στον άλλον πολύ προσβλητικό και ο άλλος δεν μίλησε. Έκανε αγάπη. Και όταν έφυγε εκείνος τον πρόσβαλε, καθώς ήρθε το κάποιος τρίτος, είδε τον αδελφό να φτύνει και έφτιαξε αίμα. Λέει, τι είναι αυτό. Είναι ο λόγος που μου είπε πριν ο αδελφός. Δεν το απήντησα. Το κράτησα μέσα μου. Προτίμησα να φτύσω αίμα παρά να τον μαλώσω. Έτσι. Δεν είναι εύκολο να κρατήσει κανείς την αγάπη. Το μεγαλύτερο σπόρο, το μεγαλύτερο άθλημα είναι να κρατήσει την αγάπη. Πρώτα στο Θεό και μετά στον αδελφό. Και στον εχθρό. Στον εχθρό. Γιατί ο εχθρός τι είναι? Ο εαυτός μας εν εταίρα μορφή. Και όταν συγχωράς τον εχθρό και φροντίζεις τον εχθρό, στην ουσία τι φροντίζεις? Τον εαυτό σου. Γι' αυτό και ο Χριστός τι κάνει? Σε συγχωρά και σένα. Ό,τι άλλες κάνει. Γι' αυτό λέει, Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, τη βασιλεία σου, ηθεί το θέλημά σου, όλων και ψυχή σου, νάτε ημών των επιβλήσεων, δώσει σήμερα και άφρες ημίν τα οφειλήματα ημών, με ποια προϋπόθεση? Ως και ημείς, αναφορικό είναι αυτό, αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Καθώς και εμείς, όπως και εμείς, θα συγχωρέσουμε τους άλλους. Κύριος θέλει να είμαστε συγχωρεμένοι, να είμαστε στον ίδιο χώρο, στον χώρο της Εκκλησίας, στον χώρο το δικό του και να χωρούμε μέσα μας ή δυνατόν πάντα σαν ανθρώπους. Πάντα σαν ανθρώπους. Και ο Χριστός όταν συγχωρούμε και όταν φροντίζουμε τα παιδιά του και μάλιστα αμαρτωλά, χαίρεται ιδιαίτερα. Όπως οι γονείς χαίρονται αν κάποιοι φροντίζουν τα παιδιά του, έστω και αν έχουν ατακτήσει, έστω και αν έχουν δυσκολέψει, έστω και αν έχουν κάνει οτιδήποτε. Πολύ συγκινεί το Χριστός και πολύ λυγίζει με την αγάπη που δείχνουμε στους ανθρώπους και μάλιστα στους δυσκολεμένους και μάλιστότατα στους εχθρούς. Πάνω σε αυτό θέλω να σας ρωτήσω μετά από τη μικρή διακοπή για την ώρα. Πατέρα Ανανία, πριν από λίγο μας είπατε ότι αν είναι δυνατόν μπορούσαμε να χωρέσουμε όλο τον κόσμο μέσα μας. Έχουμε όλοι τον ίδιο χώρο? Όχι. Mm-hmm. Γι' αυτό και δεν απαιτεί ο Χριστός να κάνουμε όλοι το ίδιο. Το λέει και η παραβολή των ταλάντων. Σ' άλλον έδωσε 2 τάλαντα, σ' άλλον 3, σ' άλλον 5. Δεν έχουμε τις ίδιες δυνατότητες. Αυτό ξέρει μόνο ο Θεός. Γι' αυτό και μετράει ο Θεός τι μπορούμε να κάνουμε και αμείβει ή το αντίθετο. Δεν είναι εύκολο οι άνθρωποι όλοι να είναι το ίδιο. Και ευτυχώς που δεν είναι το ίδιο. Άλλωστε ο Απόστολος Παύλος λέει αστήρα αστέρος διαφέρει εδόξη. Ένα αστέρι από το άλλο στη λαμπρότητα διαφέρει. Έτσι και οι άνθρωποι. Υπάρχει μια ποικιλία. Υπάρχει μια διαβάθμιση. Άλλωστε κανείς άνθρωπος δεν ταιριάζει με τον άλλον απολύτως. Το αποδεικνύουν και τα δακτυλικά αποτυπώματα. Η πολυπίκλη σοφία του φτιάχνει τον καθένα μας μοναδικό και ανεπανάληπτο. Έστω και αν είναι δισεκατομμύρια και πολυεκατομμύρια ανθρώπων, ναι, για να επάσε. Και αυτοί που έφυγαν και αυτοί που έρχονται και αυτοί που υπάρχουν. Έτσι. Ο καθένας για το Θεό μας είναι μοναδικός. Και κάτι άλλο. Τον καθένα μας, ο Χριστός, τον αγαπά μοναδικά, σαν να μην υπάρχει άλλος. Άλλωστε και εμείς αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε να αγαπάνε τους άλλους παραπάνω. Θέλουν να αγαπάνε εμάς και μόνο εμάς και πάλι εμάς και μερικές φορές μας ψιλοκακοφαίνεται που δείχνουν οι άνθρωποι και συμπάθειες στον άλλο άνθρωπο και μια καλή κουβέντα ή ό,τι άλλο. Εμείς δεν καταφέρουμε να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τρόπο. Ο Χριστός όμως που είναι και Θεός, τα καταφέρει απολύτως. Και δείχνει στον καθένα και δείχνει όλη του την αγάπη.
και ο άνθρωπος όταν αφαιθεί σε αυτή την αγάπη και γεμίσει δεν θέλει τίποτα άλλο. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Τότε είναι αυτό που λέει ο Παπαδιαμάντης ο κ. Αλέξανδρος. Το πανηρεμεί. Έχει πληρότητα. Γιατί έχει το Θεό του μέσα. Έχει τη χάρη του. Έχει την αγάπη του. Έχει την ευλογία του. Έχει την ειρήνη του. Έχει την υπομονή του. Έχει τη συγχωρητικότητα του Χριστού. Λέγανε για τον Άγιο Μακάριο που γιόρταζε προχθές, που ήταν κάτι στην Αίγυπτο, ότι ήταν πάνω στη γη μικρός Θεός. Συγχωρούσε, λέει, όλους τους ανθρώπους. Αγαπούσε όλους τους ανθρώπους. Κράταγε όλους τους ανθρώπους. Και πρόσφερε τα ελέη του Θεού σε όλους τους ανθρώπους. Και έγινε ο Μακάριος, τρουμένος βέβαια των λογιών, μικρός Θεός. Και σκέπαζε τις αδυναμίες όλων των ανθρώπων. Όλων των ανθρώπων. Και να πω και κάτι, σήμερα στην οικονομική δυσκολία που έχουμε, πήγαν κάποτε στο κελί του, ενώ εκείνο έλειπε να φέρει λίγα χόρτα να περάσει, ασκητής ήταν. Ληστές. Και του πήραν τι, τα λιγοστά πραγματάκια, τι να είχε. Τους πρόφθασαν την ώρα που τα παίρνανε. Αυτοί φοβήθηκαν. Αυτός δεν έδειξε ότι είναι ιδιοκτήτης, παραστικός. Πάει και αυτός και τους βοηθούσε να τα φορτώσουν νωρίτερα να φύγουν. Αυτό είναι γκροτέσκο ιδέα. Και πολύ κουφό που λέμε στα εξάρχη. Και τι έλεγε καθώς βοηθούσε, τίποτα δεν φέραμε στον κόσμο, τίποτα δεν παίρνουμε μαζί μας, δόξα σε ο Θεός. Τώρα αυτή σου λέει, τι λέει ο γέρος, τι λέει, είναι στα καλά του. Τελικά κατάλαβαν ότι είναι ο ιδιοκτήτης εισαγωγικά, δεν υπάρχει ιδιοκτησία, η εκκλησία. Διοκτήτης ο Θεός, του Κυρίου Υγή και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες είναι αυτοί. Και τι κάνει η καημένη, πέφτει στα πόδια του και ζητάνε συγγνώμη, παππούλη συγγνώμη, είμαστε παλιά άνθρωποι. Να μας δώσει την ευλογία σου, να σταυρώσει τα χεράκια μας, να μην ξανακλέβουμε, να κάνουμε άλλη δουλειά. Και έφυγαν ωφελημένοι από τις κουβέντες του παππούλη που έλεγε τα λόγια του Ιώβου και του Αποστόλου Παύλου. Τίποτα δεν φέραμε στον κόσμο, τίποτα δεν παίρνουμε μαζί μας, δόξα σε ο Θεός. Τι ωραία αντιμετώπιση. Στην εκκλησία είναι μη βία. Και μετά πάρει τα πρώτα κάποιοι, δεν είναι πόσο σπάρου προς Εβραίους. Τότε αυτό έχει σωτηρολογική σημασία και αξία. Συγχωρούνται οι αμαρτίες σου και σώζεσαι. Άσε που Άγιος ο Άγιος ο Χριστός να τι κάνει, μαλώνει ποιους, τους κλέφτες, όχι, τους πλουσίους. Τους πλουσίους, ο Χριστός μου γιορτάζει και μετά από την Παρασκευή. Λοιπόν, γιατί με αυτά που μαζεύετε τα χρυσαφικά και τα υπόλοιπα, τι κάνετε, κατασκευάζετε τους κλέφτες. Οι άλλες φοράνε όλα τα θάκια και κατασκευάζετε τους κλέφτες, προκαλείτε. Για μα δεν έχει τι σπάρουν. Όσα πήραν και το Αβά Μακαρίου. Παρά του Μιέχου του Σούκαν Λάβης έλεγαν ακόμη και οι αρχαίοι μας πρόγονοι. Αυτά. Να ακούσουμε λίγο μουσική και επιστρέφουμε. Στη σειρά Εκκλησία και Κόσμος είναι η εκπομπή Ύμνης και Οδές. Συζητάμε απόψε με τον πατέρα Ανανία Κουστέλη για τη σημασία του χώρου στη ζωή της Εκκλησίας. Και αν μιλάμε για χώρο μέσα στην Εκκλησία, δεν θα μπορούσε από την απόψινή συζήτηση να λείπει ο ναός. Ακριβώς. Είναι από το ρήμα νέο που σημαίνει χώρος μέσα στον οποίο κατοικώ. Νέο. Αλφαγιώτα. Και είναι ο χώρος της κατοικίας του Θεού και των ανθρώπων, των πιστών, αλλά και όλων καμιά φορά. Και εκεί, στο ναό, προσευχόμεθα και κυρίως γίνεται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Τότε, που είπαμε και προχθές, ουρανός και γη ενώνονται. Η γη ανεβαίνει στον ουρανό και ο ουρανός κατεβαίνει στη γη. Γίνονται ένα πράγμα. Είναι ο πιο ιερός χώρος επάνω στη γη. Γι' αυτό κάνουμε και εγγένεια. Τον παραδίδουμε στο Χριστό, στη Γενή Διαθήκη. Εν και καινή. Έτσι. Και καθιερώνεται στο Θεό μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Που όταν γκρεμίζεται εσείς και λοιπά, η καθιέρωση υπάρχει. Γι' αυτό και οι παλαιοί τα περνάγανε από διάφορα μέρη που ήταν ερυπωμένα κτίσματα και εκκλησίες. Τι άκουγαν. Άκουγαν ψαλμωδίες χωρίς να υπάρχει λειτουργία. Ροσμιζόντουσαν λιβάνι. Άκουαν κουδουνάκια θυμιατού, όπως άκουαν στη Μυτιλήνη τη δεκαετία του 60, το
όταν έκανε τις αποκαλύψεις ο Άγιος Ραφαήλ, ο Άγιος Νικόλαος και η Αγία Ειρήνη. Γι' αυτό και οι Τούρκοι ακόμη σέβονται τις χριστιανικές εκκλησίες. Και αν ήθελαν οι χριστιανοί παλιά να τιμωρήσουν κάποιον, έπαιρναν ένα κεραμίδι από την εκκλησία και το βάζαν στο σπίτι του. Έτσι. Και αυτό θεωρείται βεβήλος. Τόσο ιερός είναι ο χώρος της εκκλησίας μας. Και εκεί γίνονται, όπως προείπαμε, και τα μυστήρια και το μυστήριο των μυστηρίων και οι ιερές ακολουθίες και όλα. Άλλωστε είχαμε εντολή την Παλαιά Διαθήκη, εν εκκλησίες ευλογείται τον Θεό. Να ευλογούμε, να λατρεύουμε δηλαδή τον Θεό στις εκκλησίες, στους ναούς. Και είναι μεγάλη παρηγοριά η εκκλησία και στο χωριό και στην πόλη και παντού. Και στην σημερινή αλλοπρόσωλη εποχή μας είναι ακόμη περισσότερο που ψάχνουμε όλοι ένα στήριγμα. Γυρεύουμε όλοι μια δύναμη. Προσπαθούμε όλοι να παρηγορηθούμε. Προσπαθούμε να κουμπίσουμε. Προσπαθούμε και να αμυνθούμε, αν θέλετε. Μεγάλη παρηγοριά η Εκκλησία. Γι' αυτό ο δεύτερος ηθικός μας ποιητής, Κωστής Παλαμάς, τι έλεγε. «Ω Άγια πίστη των πατέρων μου, έλα και γέμψε μου την καρδιά». Έτσι. Εκκλησίες. «Σαν λιμάνια οι εκκλησίες», έλεγε ένας απολογητής του δεύτερου αιώνα, ο Θεόφιλος Αντιοχίας. Είναι σαν λιμάνια οι εκκλησίες, στις οποίες έβαλε, έθεσε ο Θεός στο πέλαγος της ζωής για να καταφεύγουν εκεί οι χριστιανοί και οι άνθρωποι και να βρίσκουν παρηγοριά, να παίρνουν δύναμη και σωτηρία. Διότι η Εκκλησία είναι και πλοίο, πλοίο, στο οποίο τιμονιέρισε ο Χριστός, αούριος άνεμος το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα θα πει και αέρας, σκέπει ο Θεός Πατήρης, το οποίο πλοίο μας παραλαμβάνει από του βίου τη θάλασσα, ποντοπορεί στο χρόνο και στο χώρο και μας αποβιβάζει στην Άνω Ιερουσαλήμ. Εκκλησία είναι το σπίτι μας, ο ναός είναι το σπίτι μας. Υπάρχουν μεγάλες εκκλησίες, μητροπολιτικές, υπέροχες, αλλά υπάρχουν και εκκλησάκια, ταπεινά. Στο βουνό ψηλά εκεί είναι εκκλησιά ερημική. Δεν έχει ψάλτη ούτε παπά, το σημαντρό του δεν χτυπά, λέει ο ποιητής μας που κάναμε παλιά στα σχολεία. Και στα εκκλησάκια αυτά υπάρχει ιδιαίτερη χάρη. Όταν γίνονται λειτουργίες, ακόμη πιο πολύ. Θυμάμαι τον μακαριστό Σεραφείμ, έλεγε σε κάποιο γνωστό μας, τον αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, έχουμε την ευχή του. Εκκλησία βρε και στο χωριό, που ο παπάς είναι μια γριούλα, είναι ο ψάλτης και αν υπάρχει, είναι όλη η εκκλησία εκεί. Όλη η εκκλησία εκεί. Γιατί τι είναι κάθε εκκλησούλα, όποια γίνεται θεία λειτουργία ή ό,τι άλλο, είναι φανέρωση της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, της από περάτων ως περάτων της Οικουμένης. Και το αισθάνεσαι αυτό και το εισπράττεις και το χαίρεσαι. Εκκλησίες έχουμε και στα μοναστήρια, μάλιστα ωραίες, αγιογραφημένες, αλλά και στα ταπεινά μοναστήρια ακόμη υπάρχουν εκκλησάκια. Υπάρχουν εκκλησίες στα σπήλαια, στις σοπές της γης, στις ερημιές, παντού. Αλλά κι αν δεν υπάρχουν, όλη η φύση είναι εκκλησία. Περιηγητέ, κατά την τουρκοκρατία, ήρχονται εδώ στην Πελοπόννησο και στην υπόλοιπη τουρκοκρατούμενη Ελλάδα και πήγαινε στα βουνά και τη βλέπανε εκεί. Χριστιανούς να καταφύγει εκεί για το φόβο των Τούρκων και όχι μόνο. Και τι να κάνει κακόμπι, να βγαίνει τη νύχτα στο ψάριο εκεί που δεν ήταν δέντρα και να μετανίζουν και να προσεύχονται και να φοράνε Κυρία Λέησον και να κλαίνε και να παρακαλούν. Εκκλησία είναι αυτό. Εκκλησία είναι το μαζί. Το συνή είναι Χριστό και το συνή είναι αδελφής, ιδού διτή καλών ή τρεπνών. Το καλύτερο πράγμα είναι αυτό. Και όπως έλεγε ο Μεγάλος Μακαριάνης, τώρα είμαστε στο εμείς. Είναι στο το εμείς. Έχει δύναμη το εμείς. Και εν τη ενότητη ισχύς
Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή. Και είναι η Εκκλησία, κάθε Εκκλησία και κάθε λαός, μεγάλη παρηγορία. Μεγάλη παρηγορία. Και ακόμη, ο Άγιος τον οποίον είναι αφιερωμένη η όποια Εκκλησία ή Εκκλησούλα, με την έννοια προείπαμε, είναι εκεί. Ένα παράδειγμα από το Συναξάρι της Εκκλησίας, της Αγίου Ανδρώνικου και Αθανασία. Γιορτάζουν 9 Οκτωβρίου. Ήταν από την Αντιόχεια. Είχαν εκείνη ένα παιδί και πέθανε. Και στενοχωρήθηκε πάρα πολύ. Και πήγε στον ναό του Αγίου Ιουλιανού, του Κύρικος, και προσευχόντουσαν. Και μάλιστα η Αθανασία δεν έφυγε. Ο Ανδρώνικος έφυγε, πει σπίτι. Εγώ δεν φεύγω εάν ο Άγιος εδώ δεν μου φέρει το παιδί μου πίσω. Δεν μου φέρει το παιδί μου πίσω, εγώ δεν φεύγω. Πείσματα ωραία, δεν φεύγω. Και ήρθε μέσα. Ένας ωραίος νεανίας, ο Ιουλιανός, το Ιούλος, σημαίνει αρρός, γέννη. Και εσύ γιατί κλαίσαι, Κύριε. Τι γιώμη. Θέλω να φέρει πίσω. Ξέρεις πόσο καλά είναι ο γιος σου και της περιέγραψε ο Ιουλιανός και αυτός ήταν επάνω. Και γιατί θέλει να του κάνεις κακό. Της είπε κι άλλα ωραία και αληθινά προπαντός. Και εκεί είμαι αλάκος. Και του λέει άνθρωπο μου σε ευχαριστώ. Δεν θα ξαναζητήσω αυτό που ζητούσε. Και θα με συγχωρέσει ο Θεός και η αφεντιά σου. Εδώ μεταξύ αυτός χάθηκε. Φεύγοντας, συνάντησε έξω το φύλακα της Εκκλησίας, ας πούμε. Και του λέει, ποιος ήταν αυτός που ήρθε στην Εκκλησία και μίλησε. Ποιος, κανείς δεν μπήκε κανείς από εδώ. Ποιος ήταν, αυτός λέει, ένας πολύ αυτό και αυτό. Αυτός είναι ο Άγιος, λέει, της Εκκλησίας, ο Ιωάννος, αυτός. Και μετά ρώτησαν κάποιον ασκητή και της είπε ότι σε κάθε Εκκλησία ο Άγιος, το όνομα του οποίου φέρει, είναι παρόν. Ας είναι οι εκκλησίες μιλιάδες στο όνομα αυτό. Γιατί αυτό λέει η Εκκλησία μας, ότι όταν γινόμαστε μέλη της Εκκλησίας, ενσωματωνόμαστε στο Χριστό, στο σώμα του Χριστού, και αποκτάμε κι εμείς μία καταχάριν πανταχού παρουσίαν. Ο Θεός έχει φυσική πανταχού παρουσία. Έχουμε μία καταχάριν. Οπότε οι Άγιοι μπορούν να παρουσιάζονται, έχουν τη χάρη να παρουσιάζεται ταυτόχρονα σε όλες τις εκκλησίες και στους ναούς τους και σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν είναι συγκινητικό αυτό. Έχουμε ακόμη περισσότερη παρέα, ακόμη περισσότερη αυτή, ας πούμε, δύναμη και θεία παρεμβολή. Μεγαλεία αυτά. Σπουδαία. Βάλουμε λίγο. Ναι, να ακούσουμε λίγο μουσική. Με τον πατέρα Ρανία Κουστέλη συνομιλούμε. Μπαίνουμε στα τελευταία λεπτά της απόψινής εκπομπής και ας τελειώσουμε, ας ολοκληρώσουμε την απόψινή εκπομπή όπως ξεκινήσαμε. Μιλήσαμε για το χωροχρόνο. Και επειδή ζούμε μέσα σε πόλεις ή κάποιοι που μας ακούνε σε χωριά, παρόλα αυτά δεν θέλουμε να μείνουμε εδώ ή δεν πιστεύουμε ότι όλα τελειώνουν εδώ. Και επιζητούμε κάτι άλλο. Μια άλλη πόλη. Ποια είναι αυτή η άλλη πόλη? Είναι η Άνω Ιερουσαλήμ. Η αχειροποίητη. Δεν έφτιαξαν χέρια όπως εδώ πόλεις και χτίστες και αυτά. Εκεί είναι η αχειροποίητη Άνω Ιερουσαλήμ, η Βασιλεία του Θεού, ο Παράδεισος. Ακόμη και ο Αβραάμ έμενε σε σκηνές, παρότι ήταν πλούσιος φόδρα, λέει η Γένεση. Γιατί εξεδέχεται, περίμενε δηλαδή με ανησυχία και ιερά προσδοκία, την τους θεμελίους έχουσαν πόλη, την πόλη που έχει αιώνια θεμέλια, την αχειροποίητη. Την αιώνια ζωή. Περίμενε. Προς τα εκεί πάμε. Κάποτε ρώτησαν έναν ασκητή, τι κάνατε πάτερ? Και είπε, πλέομεν. Μα λέει, αφού είστε καθιστός, πώς πλέεται? Κάθε στιγμούλα που περνάει μας μεταφέρει στην Άνω πόλη, στην πόλη του Θεού, στην αχειροποίητη Ιερουσαλήμ, η οποία θα γίνει συντέλεια του αιώνος, θα κατέβει από τον ουρανό εδώ που είναι η γη. Θα έχουμε καινούργια γη και καινούριους ουρανούς, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, στα οποία θα κατοικεί η δικαιοσύνη, δηλαδή η αρετή και η αγιότητα. Θα είναι ολόλαμπρη.
Εκεί πέρα θα υπάρχει χρόνος, ούτε ήλιος. Αλλά ήλιος θα είναι ο Χριστός. Και χρόνος δεν θα υπάρχει. Γιατί τον εδώ χρόνο τον προσδιορίζει ο ήλιος και τα άστρα που είπαμε κλπ. Εκεί όχι. Καταργείται ο χώρος και ο χρόνος. Και τα πράγματα είναι φανταστικά, με την έννοια υπέροχα, του υπέροχα. Δεν τα έχουμε πάλι ήδη. Πήγε ο Παύλος, τα είδε και δεν μπορούσε να μιλήσει, να πει τίποτα. Πήγε στον Παράδεισο, στην Άνω Πατρίδα. Και δεν είχε να μας πει τίποτα, διότι τίποτα δεν υπάρχει εκεί, να έχει το ομοιό του εδώ και να μιλήσει με τον τρόπο εκφράσεως που λέγεται αναλογία. Να πει ένα εκεί σαν αυτό. Όχι. Τίποτα. Και άκουσα πράγματα και είδα πράγματα που δεν μπορώ να σας πω. Και είναι αυτό που λέει ο μεγάλος διδάσκαλος του γένους, και αν είναι να τελειώσω να μου πείτε, Ηλίας Μηνιάτης, για τον Παράδεισο. Ο Παράδεισος. Μπορούμε να σε κερδίσουμε, αλλά δεν μπορούμε να σε καταλάβουμε. Ο άνθρωπος φέρεται προς την αιώνια ζωή. Και έχει αιώνια ζωή, υπάρχει αιώνια ζωή, γιατί ο άνθρωπος έχει αιώνια ψυχή. Η ψυχή του έχει αρχή, αλλά δεν έχει τέλος. Η παρούσα φάση είναι το πρελούδιο, είναι η αρχή, αλλά έχει όμως καθοριστική σημασία, διότι μας προετοιμάζει για την αιώνια ζωή. Γι' αυτό να κάνουμε ο καθένας τον καλό μας αγώνα, για να κερδίσουμε την αιώνια πατρίδα και το αιώνιο βάρος δόξης που έχει εκεί. Πατέρα Ανανία, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και για την απόψινη συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Κώστα, και είμαστε καλά. Να είστε καλά. Στη σειρά Εκκλησία και Κόσμος ήταν η εκπομπή Ύμνης και Οδές. Καλεσμένος μας ο πατέρας Ανανίας Κουστέλης. Στον ήχο ο Δημήτρης Ελέρης. Στη μουσική η Μαρινέλα Πολυζώτη. Μια παραγωγή του 89,5 με τον Κώστα Παπά. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.